πολλή συγκίνηση. Ευρίσκομαι σήμερα εδώ ως προσκυνητής, αλλά και με μια ιδιότητα που προκαλεί ολίγη αμηχανία του ομιλητή. Βεβαίως, η θέση του Επισκόπου μέσα στην Εκκλησία είναι ακριβώς αυτή, να ορθοτομεί λόγων αληθείας. Αλλά όταν αυτός ο λόγος γίνεται σε αυτόν τον Άγιον, τόπον που τον αγίασε ένας Όσιος Πορφύριος και τον αγιάζει σε κάθε Θεία Λειτουργία το Πνεύμα του Άγιο και τον μεταμορφώνει και τον καθιστά τόπο φανέρωσης της αληθείας σε κάθε Θεία Λειτουργία, αυτόν που όντως είναι ησυχαστήριον της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, αντιλαμβάνεστε ότι για μένα είναι κάτι πολύ δυνατό. Για σας μπορεί να είναι άλλη μια ομιλία μέσα στη φλιαρία του κόσμου τούτου, που πολλές φορές κι εμείς οι εκκλησιαζόμενοι δεν αποφεύγουμε τον πειρασμό τούτων. Μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι με τις πολλές ομιλίες, ερωτήσεις και απαντήσεις θα γεμίσει η καρδία μας. Είναι τόσο απέραντος ο άνθρωπος, τόσο μυστήριος, που οι απαντήσεις μας και ιδιαίτερως οι δικές μου δεν μπορούν να γεμίσουν αυτόν το «ον», το θεόπλαστο που είναι ο άνθρωπος. Έχω και ένα προσωπικό λόγο να συγκινούμε, διότι το 1981 ήρθα εδώ από περιέργεια, το εξομολογούμε. Ήταν η εποχή που μόλις είχε μετακομίσει εδώ ο Γέρο Πορφύριος, ένα-δυο χρόνια πιο πριν, νομίζω το 1979, ήρθε και έμενε σε μία αποθήκη, σε ένα μικρό δωματιάκι με τσιμεντομπλόκ. Τότε ήμουν δευτεροετής φοιτητής νομικής και επειδή βλέπω αρκετή νεολαία, χάρη τη Θεού, που είτε είναι φοιτητές είτε είναι υποψήφιοι φοιτητές, καλά είναι να ακούσετε αυτά τα δικά μας βιώματα. Κάποτε θα σας χρειαστούν και εσάς. Γενεά έρχεται, γενεά φεύγει και η παλαιότερα γενεά πρέπει να διδάσκει με τα βιώματά της την νεότερη γενεά. Αυτό είναι και παράδοση εξάλλου. Λοιπόν, ήρθα εδώ συνοδεύοντας ένα φίλο μου Ροδίτη, ο οποίος μου είπε, ξέρεις Όμηρε, όπως λεγόμουν τότε, θα πάω στον Οροπόν να δοκιμάσω και το καινούργιο μου αυτοκινητάκι. Είχε μόλις αγοράσει έναν μεταχειρισμένον φτωχικών αυτοκίνητων ο Χάρης και θα πάω, μου λέει, να δω το Γέρο Πορφύριο. Και κατάλαβα ότι ήταν κάτι οικείον ο Γέρο Πορφύριος για το Χάρη. Για μένα δεν ήταν οικείον όμως. Του λέω, ποιος είναι ο Γέρο Πορφύριος? Μου λέει, ένας σύγχρονος Άγιος. Άγιος? Και ενώ προερχόμουν από οικογένεια εκκλησιαστική που εκόμιζαν τη λαϊκή νευσέβεια της Κύπρου, ευχαριστώ γερόντες, είχα μέσα μου την αίσθηση ότι η αγιότητα ήταν έναν
πρωτεινόν επάγγελμα που τέλειωσε. Ότι είναι ένας αρχαίος απόϊχος πρωτεινών ανθρώπων που στις μέρες μας τις μοντέρνες δεν υπάρχει. Οι μερικοί που λένε ότι υπάρχει πιθανότατα υπερβάλλουν. Ή εν πάση περιπτώσει είναι ένας τίτλος ευγένειας, όχι ουσίας. Και έτσι από περιέργεια, όπως προείπα, ήρθαμε εδώ με το χάρι, ευρήκαμε τον γέροντα στην αποθήκη εκεί στο δωμάτιο το μικρό με του τσιμεντομπλοκ, τσιμεντόλιθους. Τον είδε ο Χάρης για λίγον. Οπότε με κάλεσε ο ίδιος ο γέροντας, πες του ψηλού του λέει που είναι έξω να έρθει. Και μπήκα μέσα και ξεκίνησε ο γέροντας να με συμβουλεύει πώς να προσεύχομαι. Μάλιστα μου είπε και τώρα που θα κάνεις ταξίδι και μέσα στο αεροπλάνο μην τραπείς να προσευχηθείς. Να ανοίγεις την καρδιά σου. Βλέπω μου λέει ότι δεν έχεις δυσκολία σε αυτόν. Έχεις απλότητα. Και να ανοίγεις την καρδιά σου στο Χριστό, να του μιλάς με δικά σου λόγια. Και επειδή άκουγα ότι όλοι του έθεταν ένα πρόβλημα δικών τους, εκείνη την ώρα λέω, εγώ τώρα τι πρόβλημα να του πω. Από περιέργεια ήρθα. Οπότε αντελήφθηκα ότι έπρεπε και εγώ κάτι να ρωτήσω. Και τον ερώτησα, του λέω, ξέρεις γέροντα, είμαι φοιτητής νομικής, αλλά ανακάλυψα ότι μπήκα σε λάθος επιστήμη, δεν με εκφράζει. Και θα τη σταματήσω την νομική. Και πού θα πας, μου λέει. Του λέω, θα πάω στην φιλοσοφική, με ενδιαφέρει πολύ ιστορικό. Ή του λέω, τελευταία διαβάζω και πατέρες της Εκκλησίας, έχω και μια απομακρυσμένη επιθυμία για θεολογία. Όχι, 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 μου λέει. Αλλά με εξουσίαν το όχι. Πρέπει να μείνεις, μου λέει, να πάρεις αυτόν το πτυχίο της νομικής. Θα το χρειαστεί κάποτε η Εκκλησία της Κύπρου. Θα σου το ζητήσει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, παιδί μου, αυτό. Και πρέπει να το έχεις. Οπότε εγώ ξαφνιάστηκα από τον τρόπο που εμιλούσε κάπως προφητικών. Και του λέω, μα πώς μιλάς έτσι, του λέω. Άκου, του λέω, θα το χρειαστεί η Εκκλησία της Κύπρου. Και τι θα γίνω εγώ και θα το χρειαστεί η Εκκλησία της Κύπρου και δύο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Όχι, μου λέει, πρέπει να μείνεις. Λάθος σκέφτεσαι. Θα σου το ζητήσει ο Αρχιεπίσκοπος και πρέπει να το έχεις. Του είπα και εγώ τότε, μα πώς μιλάς έτσι, του λέω, σαν τη Σίβυλλα. Για τα παιδιά τα νεότερα, η Σίβυλλα ήταν αρχαία μάντισσα προ-Χριστού, που προφήτευε διάφορα και δεν ήταν καθόλου τιμητικό να πει σε ένα γέροντα και δει σε έναν Άγιο Πορφύριο ότι προφητεύει σαν μάντισσα. Και μου λέει όχι, και ο ίδιος μου έκαμε εντύπωση πόσο αμέσως οριοθέτησε τα πράγματα στην ορθόδοξη του διάσταση. Όχι, παιδί μου, μου λέει, δεν σου μιλώ σαν μάντισσα, σου μιλά το πνεύμα το Άγιο και πρέπει να με ακούσεις. Εγώ συνεστάλην, εμαζεύτηκα. Δεν μου ξαναείπε ένα άνθρωπος, σου μιλά το πνεύμα το Άγιο. Και να έχει τέτοια εξουσία. Οπότε με έπιασε έτσι και από το χέρι και μου λέει, όμηρε, πρέπει να με ακούσεις, γέ μου. Εκείνον το όνομα που μου είπε, ήταν σαν να μίλησε το Πνεύμα του Άγιο. Και μαζεύτηκα, έκλαψα λίγο και τι του είπα, νομίζετε, να ξομολογηθώ. Που δεν είχα ξομολογηθεί ποτέ μου. Ήμουν τότε, το 81 ήμουν 19 χρονών. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιον όταν ένας άνθρωπος το έχει ενεργοποιημένο μέσα του. Όλοι το έχουμε το Πνεύμα το Άγιον.
όταν είμαστε Ορθόδοξοι, από την ώρα που ευαυτιστήκαμε και ιδιαίτερο στην ώρα που μας έχρισε ο ιερέας σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Είμαστε σφραγισμένοι με το Άγιο Πνεύμα. Μεγαλώνουμε όμως, με τα χρόνια μπαζώνουμε το Άγιο Πνεύμα, αλλά αυτό δεν φεύγει, εκτός αν το βλασφημίσουμε. Οπότε εκεί χρειάζεται διακριτικός πνευματικός να δει εάν πρέπει να ξαναμυρωθούμε ή η μετάνοια το ενεργοποιήσει και πάλι. Οπότε αν μου έκαμε εντύπωση και μόνο που μου είπε το όνομά μου, ένας θεοφόρος πατέρας της Εκκλησίας, άναψε μέσα το φυτίλι του Αγίου Πνεύματος, που το φυτίλι του Αγίου Πνεύματος, η πρώτη του φλόγα, είναι η φλόγα της μετανοίας. Και ύστερα της εξομολογήσεως. Και ύστερα όλα τα υπόλοιπα. Τότε μου είπε το δεύτερο. Μου λέει, να, όχι μου λέει, όχι τώρα να εξομολογηθείς, ούτε σε μένα να έρθεις, εμείς οι δυο μοιάζουμε, μου λέει. Και θα σε στείλω σε έναν άνθρωπο, ο οποίος, μου λέει, είναι ο πιο ταπεινός, ο πιο ευγενής γέροντας που έχει σήμερα η Ελλάδα. Θα πας στην Εύβοια, στο γέροντα Ιάκωβο, το Τσαλίκι. Πρώτη φορά άκουγα για γέρον Ιάκωβο στην Εύβοια. Τώρα, του είπα να είναι ευλογημένο, μου είπε να έρχεσαι όμως εδώ από καιρό εις καιρόν να τα λέμε. Με ενθουσιάζεις. Αργότερα κατάλαβα ότι αυτή η ιδιότητα του ενθουσιασμού από μόνη της και σαν λέξη έχει μέσα της τον Θεόν. Και ήταν κάτι που ήθελε πάρα πολύ αυτός ο Άγιος, κάθε τι που κάνουμε να, και αν το αγαπούμε πολύ, να μας προκαλεί ενθουσιασμό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Να ενεργοποιείται το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Αυτό που είναι μέσα μας, ο Θεός, δεν είναι το Άγιο Πνεύμα? Άρα όποτε ενθουσιαζόμεθα κατά Θεόν, ενεργοποιείται το Άγιο Πνεύμα. Και του έκανα υπακοή για να δείτε κι εσείς. Επήγα στον Άγιον Γέροντα Ιάκωβο και στο τέλος πως όλα αυτά που μου είπε σε αυτήν την πρώτη συνάντηση ήταν μεγάλα σημεία για μένα. Πέρασαν τα χρόνια, επήγα στον Γέροντα Ιάκωβο, τον έκανα πνευματικό μου πατέρα, εγνώρισα και εδώ στο Λιμωδόν έναν άλλον αρνίον του Θεού, τον Γέροντα Ευμένιον, τον Σαριδάκιν, τον Λεπρό, μαθητήν και υποτακτικών του Αγίου Νικηφόρου, και τον είχα για εξομολόγο μου. Και από καιρού εις καιρόν, με διάφορες αφορμές, ερχόμουνα και στο Γέροντα Πορφύριο. Μάλιστα, να πω και τούτο, φεύγοντας με το χάρι, μας είδε ο παρακαθήμενος αυτήν τη στιγμή εκ δεξιών μου, ο κύριος Αρβανίτης, και λέει, αρκετά νεότερος τότε, και εμείς παιδάρια, 19-20 ετών. «Ρε παιδιά», λέει, «είδατε τον Γέροντα?» «Ναι κύριε, τον είδαμε». «Ευχαριστηθήκατε?» «Ναι». «Εδώστε και κανένα χέρι εδώ», λέει, «να χτίσουμε το ησυχαστήριο του Γέροντα. Όχι μόνο», λέει, «να απολαμβάνετε τις συμβουλές του». Και πήγαμε κι εμείς και κουβαλήσαμε λίγα τούβλα. Και έτσι έχουμε κι εμείς λίγο μισθόν από τα 4-5 τούβλα που κουβαλήσαμε. Αυτό που μου είπε ο Άγιος Πορφύριος σε πραγματοποιήθηκε αργότερα, ότι δηλαδή αυτό το πτυχίο της νομικής πρέπει να το κρατήσει. Σαν μου είπε, ξέρεις, μου λέει, αντί 4 χρόνια, διότι του είπα, δεν μπορώ να κάνω υπομονή στην νομική, δεν την αντέχω. Μου λέει, «Εκάμε υπομονή, ρε όμοιρε», μου λέει, «πρέπει να μάθεις την υπομονή. Είναι αρετή η υπομονή», μου λέει, «του Χριστού, πρέπει να την μάθεις. Ξεκίνα από την νομική. Αντί 4 χρόνια», μου λέει, «θα κάνεις 5. Του λέω, «αυτό δεν με θαρρύνει». μου λέει,
θα αγαπήσεις τα μοναστήρια και θα τρέχεις από μοναστήρι σε μοναστήρι. Θα κάνεις και λίγο θρησκευτικό τουρισμό. Γι' αυτό θα καθυστερήσεις, μου λέει, και θα χρειαστεί να κάνεις αντί 4 χρόνια 5. Πράγμα που έγινε. Εν τω μεταξύ μου λέει, εγώ θα ζω, παρόλο που θα ακούς κατά καιρούς ότι εγώ πεθαίνω. Δεν θα πεθάνω. Και θα έρθεις εδώ για να κουβεντιάσουμε αν θα πας μετά που θα τελειώσεις την νομική, είτε ιστορικός, είτε θεολογία, είτε κάπου αλλού που θα μάθεις εφηρμοσμένη θεολογία. Και εννοούσε προφανώς το μοναστήρι. Πράγματι, στο ενδιάμεσο ακούστηκε ότι ο Γέρο Περφύριος πεθαίνει. Για ένα διάστημα οι ασθένειές του ενεργοποιήθηκαν έτη και έτη και ακουγόταν ότι φεύγει ο Γέρο Περφύριος, πολλοί κόσμος ερχόταν εδώ, δεν τον ευεχόντα και μου έλεγαν όλοι, δεν θα πάω να δεις τον Γέρο Περφύριο. Τους λέω, όχι, δεν θα πάω, δεν θα πεθάνει τώρα. Πού το ξέρεις εσύ? Τους λέω, μα δεν έπειρα πτυχίων ακόμα. Μου λέει, καλά θα σε περιμένει, έτσι μου είπε. Και ο λόγος ενός Πορφυρίου είναι συμβόλαιο, τους λέω. Οπότε, αργότερα ανάρρωσε ο γέροντας. Όταν ανάρρωσε, ήρθα εδώ, τον ευρύκα. Εν τω μεταξύ τότε που έλεγαν όλοι ότι πεθαίνει, τους λέω, πού να πεθάνει ο Πορφύριος. Το είπα μάλιστα και κυπριακά, στη διάλεκτον της Κύπρου. Ο Πορφύριος είναι ο κάτος ο εφτάψυχος. Ο γάτος ο εφτάψυχος. Οπότε όταν μπήκα μέσα, μου έκαμε και το χιούμορ του, μου λέει, εμένα δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς, μόνο τον Ιάκωβον αγαπάς. Του λέω, γέροντα, πώς δεν σε αγαπώ? Σε σένα έκαμε επακοή. Και ακόμα είμαι στην νομική. Και περιμένω να την τελειώσω. Μου λέει, αν μ' αγαπούσες, δεν θα έλεγες ότι είμαι ο γάτος ο εφτάψυχος. Και κατάλαβα ότι ουδέν κρυπτών για τον ήλιον Πορφυρίου. Και γυρίζει και μου λέει, τι κάνει ο Ιερό Ιάκωβος? Του λέω, καλά είναι, του λέω, παλεύει και αυτός με τις ασθένειές του, έχει προβλήματα με την καρδία του, μάλλον θα του βάλουν βηματοδότη. Αλλά του λέω, δεν είναι μεγάλος ιδιαίτερα ο γέρον Ιάκωβος. Είχα διαφορά, 13-14 χρόνια. Γυρίζει και μου λέει, με το γέροντά σου, τον Ιάκωβο, αντάμα θα πεθάνουμε. Κύριε Λέησον, του λέω, ο δικός μας είναι νέος. Και είπα από μέσα μου, πάλι κυπριακά, δάκα τη γλώσσα σου. Μου απαντά εκφώνος, όχι, δεν τι θα κάνω, έτσι θα γίνει και θα το ειδείς. Και τώρα τελευταία σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που εξέδωσε εδώ το ησυχαστήριο, το «Στο τέλος τέλος», γράφει το διάλογο που έκαμε η αδελφή του η γερόντισσα η Πορφυρία, όταν ο γέροντας επήγε για να κοιμηθεί οριστικά στον τόπο της μετάνοιάς του στα Καυσοκαλύβια, τον επήρε τηλέφωνο η γερόντισσα Πορφυρία, διαμαρτυρόμενη και προσδοκούσα ότι θα επιστρέψει ο αδερφός της, όπως και άλλες φορές πήγε στο όρος. Και δεν είναι η τελευταία φορά, θα ξαναέρθει και θα ξαναφύγει. Και φαίνεται είχα συν έναν ωραίον τρόπο να συνεννοούνται ακόμη και με τραγουδάκια και με μαντινάδες, όπως λέει στην Κρήτη. Και του είπε, άτε γέροντα, του λέει, πότε θα έρθεις, σε περιμένουμε. Και κάτι της είπε, δεν το θυμάμαι τώρα, εγώ πουλάκι θα γίνω και στην πόρτα σου ξανά θα βρεθώ. Κάτι τέτοιον της είπε. Και του λέει η γερόντισσα, ξέρεις, εκοιμήθηκε ο γέρο Ιάκωβος. Τελικά ο γέρο Ιάκωβος εκοιμήθηκε πρώτος. 21 Νοεμβρίου. Και της λέει αμέσως,
εάν εκοιμήθην ο Ιάκωβος, σε 10 μέρες θα φύγω κι εγώ. Όπως και έγινε, στις 2 Δεκεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό για έναν που ξέρει να διαβάζει κάτω από τα γράμματα. Όπως μου είπε κάποτε ο φίλτατός μου κύριος Γιώργος Αρβανίτης, ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι ανάγνωσης κατά τον Γέροντα και Άγιο Πορφύριο. Και είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε σιγά σιγά με την προσευχή και την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος να διαβάζουμε και αυτά που κρύβονται κάτω από τις λέξεις. Θυμίζω στους νεότερους, που δεν είναι και πολύ νεότεροι, ένα τραγούδι που έλεγε πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης, όχι ο Τσίπρας, ένας Αλέξης. Λοιπόν, αυτόν έχει μια πραγματικότητα. Και ιδιαίτερως οι λόγοι των Αγίων έχουν μέσα τους και κρυμμένο πνεύμα που επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις. Αλλά θέλει φώτιση. Οπότε και σε αυτόν που προανάφερα αντελήφθηκα ότι ο Άγιος Πορφύριος ήταν ένας άνθρωπος που έπρεπε να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τι έλεγε. Γιατί όταν έλεγε, ξέρεις, θα κοιμηθώ αντάμα με τον γέροντά σου. Και μόλις του λέει η αδερφή του η Πορφυρία, εκοιμήθηκε ο γέρο Ιάκωβος, της λέει, φεύγω κι εγώ, άρα δεν έρχομαι πίσω στην Αθήνα. Τι σήμαινε αυτό? Ότι το Πνεύμα το Άγιον τον επληροφόρησε χρόνια πριν και δεν του είπε ημερομηνία. Κοιτάξτε ο Θεός πως και στους Αγίους ακόμα διαφυλάττει την ελευθερία τους. Και δεν ορίζει τα πράγματα πολλές φορές με ακρίβεια χρονική. Αλλά πάντοτε η Εκκλησία μιλά όχι με χρόνους, με σημεία. Ο σημείων του Αγίου Πορφυρίου του έδωσε την κοίμηση Ιακώβου. Όταν θα κοιμηθεί ο Ιάκωβος, μέτρα 10 μέρες θα κοιμηθείς κι εσύ. Μόλις άκουσε λοιπόν ότι εκοιμήθη ο γέρον Ιάκωβος, είπεν αυτόν τον λόγο. Τελικά, αυτά που μου είπε στην αρχή, αγαπητοί μου πατέρες και αδερφοί, πραγματοποιήθηκα με μεγάλη ακρίβεια. Έγινα επίσκοπος, αυτό δεν μου το είπε ο γέρο Πορφύριος, μου το είπε ο Άγιος Ιάκωβος, όταν κάποτε του είπα ότι μα ξέρεις δεν έπρεπε να γίνω διάκος. Έχω αδυναμία στα χέρια. Λοιπόν, μήπως έπρεπε να μείνω απλώς μοναχός, γιατί επέμενες να γίνω διάκος? Και μου είπε τότε με ένα θαυμαστό τρόπο ο Άγιος Ιάκωβος, μα τι λες, μου λέει, διάκο, θα παρνηθούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος? Όχι μόνο διάκος, παιδί μου, θα γίνεις. Όχι μόνο ιερέας. Σε πολύ σύντομο χρόνο από την ημέρα που θα χειροτονηθείς ιερέας, θα γίνεις επίσκοπος στον τόπο της γενέσεως σου. Και από το 93 που έγινα ιερέας, το 98, σε 5 χρόνια δηλαδή, έγινα νεότατος 36 ετών, επίσκοπος στον τόπο που γεννήθηκα. Και έτσι εκπληρώθηκε με ακρίβεια ο λόγος Ιακώβου, αλλά και ο λόγος Πορφυρίου. Αυτό που μου είπε ότι το πτυχίο της νομικής θα το χρειαστεί η Εκκλησία της Κύπρου, στην πρώτη συνεδρία της Συνόδου, είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα και έπρεπε να γίνει ανάκριση ενός επισκόπου. Και είχαμε τότε έναν άρθρο του καταστατικού που έλεγε, όταν έχουμε ανάκριση επισκόπου πρέπει να γίνει ανακριτική επιτροπή από 3 αρχιερείς. Και κατά προτίμηση είναι αρχιερείς να έχω πτυχίο νομικής. Ένας είχε τότε πτυχίο νομικής, ο Μητροπολίτης Κητίου. Ένας δεύτερος που προθυμοποιήθηκε, που είχε γνώσεις νομικής, ήταν ο μακαριστός Κυρινίας Παύλος. Τρίτος δεν υπήρχε. Υπήρχε, αλλά εκρύβε του. Ήμουν εγώ. Ήταν η πρώτη μου παρουσία, ήμουν 36 χρονών, ο υποψήφιος προς ανάκριση και πιθανήν καθαίρεση ήταν 70 ετών. Άρα δεν το άντεχε η συνείδησή μου να κάνω αυτό, να ανακρίνω ένα γέροντα. Και προτίμησα τη σιωπή. Και λέω, θα είμαι μουλοχτός,
μακάρι να μην θυμηθούν το πτυχίο της νομικής. Οπότε ο κητίου που διετέλεσα διάκονος μου λέει, νεόφυτε, γιατί σιωπάς? Αφού έχεις πτυχίο, γιέ μου. Του λέω, καλά θα μπω εγώ σε ένα κριτική. Χτες έγινα Μητροπολίτης. Πριν ένα μήνα ήμουν, του λέω, ακόμα παπάς. Και τώρα του λέω, θα ανακρίνω και αρχιερείς. Ο αρχιεπίσκοπος ο τότε, ο μακαριστός Χρυσόστομος ο πρώτος, χτυπά το χέρι του και λέει, Άγιε Μόρφου, έχεις πτυχίο νομικής? Έχω, του λέω. Μου λέει, το έχει ανάγκη η Εκκλησία της Κύπρου, το έχω ανάγκη εγώ, γιατί το κρύβεις? Και τότε θυμήθηκα των λόγων Πορφυρίου. Θα σου το ζητήσει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, η Εκκλησία της Κύπρου. Είμαι και ευαίσθητος, κι ας μην μου φαίνεται, ετρέξαν τα μάτια μου. Αυτός ενόμισε, επειδή μου έβαλε λίγοντες φωνές, και μου λέει, με συγχωρείς, με συγχωρείς. Πρώτη συνεδρία, μου λέει, σε κάμαμε να κλάψεις. Και εγώ θρασής, του απαντώ αμέσως, μα δεν έκλαψα για σας. Μου λέει, και γιατί έκλαψες? Εγνώρισα, του λέω, αυτά που σας λέω είναι σημαντικά. Είναι πρόλογος. Ήταν το 1999 αυτά, τον Οκτώβριο, δηλαδή τέλειωνε η δεύτερη χιλιετία Χριστού, και με ρωτά, γιατί έκλαψες, ο Αρχιεπίσκοπος? Διότι, μακαριότατε, του λέω, πριν μερικά χρόνια, αρκετά χρόνια, όταν ήμουν φοιτητής νομικής στο δεύτερο έτος, εγνώρισα έναν Άγιον άνθρωπο που λεγότανε Πορφύριος, ούτε καν τον ήξερε. Και μου είπεν αυτόν και αυτό, και του είπα τη διήγηση. Και μου λέει, κύριε Λέησον, υπάρχουν ακόμα έτσι Άγιοι άνθρωποι? Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η προσφορά αυτών των τελευταίων Αγίων είναι τεραστίων διαστάσεων προσφορά. Όσον και να διηγούμαστε προσωπικές μας εμπειρίες, βιώματα, αυτό είναι για να δείξω σε εσάς και ιδιαίτερα στους νεότερους ότι αυτά που ζείτε ως ησυχαστήριον Αγίου Πορφυρίου και αυτόν το κρεβατάκι με το πετραχύλι, έμπλεο χάριτος και φωτός, δεν ήταν πάντα δεδομένα. Κάποιοι άνθρωποι εκουράστηκαν, εβίασαν τον εαυτό τους. Εάν εχθές την Κυριακή ήταν η επίσημη αγιοκατάταξη με πατριαρχική λειτουργία στον Όσιο Δαβίδ του Αγίου Γέροντος Ιακώβου, είναι γιατί ένας Ιάκωβος, έναν προσφυγόπουλο της Μικράς Ασίας, που για χρόνια πολλοί τον θεωρούσαν πλανεμένο και τον ηρωνεύοντα σαν, πώς μου το έλεγε, αλαφροίσκιωτο και χαζή Μαρία, έτσι τον έλεγα, ο οποίος κρατά την κάρα, λέει, και πηγαίνει στις Λιβανάτες να μαζεύει χρήματα. Έτσι. Και τα έλεγαν και εκκλησιαστικοί άνθρωποι αυτά. Τώρα όλοι ακουμπούμε στον τάφον Ιακώβο. Ή ο άλλος, ο μεγάλος πρίτανης του αγιορείτικου μοναχισμού, ο Άγιος Παΐσιος, ο προφήτης του γένους των Ορθοδόξων και δι των Ελλήνων Ορθοδόξων. Δεν μπορείτε να σκεφτείτε όταν επηγαίναμε νέα παιδιά, έτσι σαν τον Πορφύριον εκεί που κάθεται, επηγαίναμε να επισκεφτούμε τον Άγιον Παΐσιο. Χάναμε τον δρόμο μέσα στα μονοπάτια. Εχτυπούσαμε πόρτες. Άνοιγαν αγιορείτες. Πού πηγαίνετε, παιδιά? Στο γέρο Πορφύρι, στο γέρο Παΐσιο. Δεν βρήκατε κανέναν καλύτερο? Σε αυτόν τον πλανεμένο. Ακούτε? Άρα και μέσα στα εκκλησιαστικά πράγματα αυτοί οι Άγιοι έκαναν μεγάλη υπομονή.
άντεξαν τα των ανθρώπων, τα των δαιμόνων, φριάγματα, τα των εθνών. Για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να ακουμπούμε και να εμπνεώμεθα και να ενθουσιαζόμεθα από αυτήν την αγιότητα. Και αν έχουμε μία ευθύνη η σημερινή ιδιαιτέρως αρχιερείς, αλλά και εσείς ιερείς, είναι να μιλούμε για τους συγχρόνους Αγίους. Δεν υπάρχει νέος άνθρωπος, ανεξάρτητα αν είναι ολιγόπιστος ή θερμής πίστεως, που να του μιλήσεις, είπε ο Παΐσιος, και να μην ανοίξει τα αυτιά του σαν ραντάρ, να ακούσει. Εάν του πεις, μα δεν ακούσει τι λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα σ' ακούσει. Αυτόν τι σημαίνει, ότι πρέπει να αρχίσουμε από τους ύστερους Αγίους, για να μπορέσει ο νέος άνθρωπος του ελληνισμού, της ολιγοπιστίας, της εκκοσμικευμένης Ευρώπης και όχι μόνον, για να φτάσει στον Απόστολο Παύλο. Βεβαίως εσείς για να έρθετε εδώ να ακούσετε ένα φλίαρον επίσκοπο της Κύπρου, έχετε μέσα σας και ευσέβεια και πολύ πιθανόν και οι γονείς σας, για τους νεότερους μιλώ, να είναι γονείς που εγνώρισαν κάποιον από αυτούς τους ύστερους Αγίους της Εκκλησίας μας. Όμως, να έχουμε έτσι μέσα μας μια εκτίμηση, μια ευχαριστία, μια ευγνωμοσύνη σε όλον αυτόν που προηγήθηκε των κόπων, των πρωτινών αυτών ανθρώπων του Θεού. Εγώ προσωπικά, εάν κάτι με συνέχει, είναι αυτή η ευγνωμοσύνη. Μου έλεγε πάντοτε η μάνα μου, γιέ μου, να έχεις ευχαρίστηση από τους ανθρώπους που σε ευεργέτησαν, που έστησαν τον νου σου. Άκου πώς μιλούσαν οι παγιές μάνες. Και όταν την ερώτησα, όταν έφτασε στα 90 της, μανάλιο της, πες μου ένα λόγο να το θυμάμαι τώρα που έφτασε στα 90. Μου λέει, έκαμε σε η εκκλησία δεσπότη για να σε διδάσκει μια γριά. Εσύ πρέπει να μας διδάσκεις. Της λέω, άλλον η εμπειρία. Και μου είπε, πρόσεχε, μου λέει, να μην γύρει ο νους σου. Λοιπόν, πόσο σημαντικό θεωρούσαν τον νουν οι πρωτινοί άνθρωποι του τόπου μας. Και όλοι αυτοί οι Άγιοι, Πορφύριος, Ιάκωβος, Παΐσιος, Γεώργιος Καρσλίδης, Σοφία η Ασκήτησσα και ο Ευμένιος εδώ του Λεπροκομείου, ο Άγιος Νικηφόρος πιο πριν, ο Άγιος Άρθιμος στη Χίο, και όλοι αυτοί και οι άλλοι μεγάλοι, ο Αφιλόχιος, που άκουσα προχθές με χαρά τον Πατριάρχη ότι πολύ πιθανό να είναι η επόμενη Αγιοκατάταξη, ο άλλος ο Μέγας Ομολογητής και Ιεραπόστολος και ασκητής ταυτοχρόνως, πατέρας Φιλόθεος Ζερβάκος, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι νομίζετε έκαμναν, επρόσεχαν τον νουν τους. Αυτόν που όταν επήγαν οι φιλόσοφοι της Αλεξάνδρειας, οι οποίοι ήταν αυτοί έμπλεοι του αρχαιοελληνικού ήθους και πνεύματος, η έγνοια τους ήταν να μελετούν τις επιστήμες. Επήγαν αυτοί οι φιλόσοφοι της Αλεξάνδρειας και είπαν του Μεγάλου Αντωνίου, που ο Μέγας Αντώνιος είναι ο καθηγητής αυτών των Αγίων του 20ου αιώνα. Τι κάνετε, του λέει, εσείς οι καλόγεροι εδώ στην έρημο της Νητρίας. Και του λέει, και έπεισες όλους αυτούς τους νέους να έρθουν στην έρημο. Και αχρίστευσες τόσα μυαλά, Αντώνιε, έξυπνα. Ο Μέγας Αντώνιος αντέστρεψε το ερώτημα. Εσείς τι κάνετε, του λέει, οι φιλόσοφοι της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Εμείς μελετούμε τους λόγους των όντων, την αιτία της υπάρξεως των όντων. Εδώ στην έρημον τι κάνετε? Και τους είπε περίπου αυτό που μου είπε η μάνα μου εμένα.
«Εμείς», είπε ο Άγιος Αντώνιος, «νουν τηρούμε». Εμείς προσέχουμε τον νου μας. Αυτόν τους είπε. Και για να τελειώνω, για να δώσω ευκαιρία να βάλετε όποιες ερωτήσεις θέλετε, είχα μια γιαγιά Αγία, λεγόταν Μυροφόρα. Έχει μύθιν η γιαγιά. Η αδελφή της, γιαγιάς μου, λέγεται Μάρθα και ζει ακόμα. Είναι 103. Η γιαγιά μου έχει μύθιν 97. Και όταν κοιμήθηκε η γιαγιά μου, η Μάρθα, η οποία έχει ωραία κατάσταση, ξέρει και προσεύχεται, άρχισε να παρακαλεί τη γιαγιά, τη Μυροφόρα. «Μυροφόρα μου, εκεί που σε έβαλε ο Χριστός, σας το λέω αυτό το παράδειγμα, διότι πλειστιώσει δεν είστε καλόγυροι, είστε έγγαμοι. Και πολλές φορές πρέπει να έχουμε έγνοια οι ομιλητές, να μην μιλούμε καλογυρικά σε γάμους. Αν και δεν υπάρχουν δύο Ευαγγέλια, έναν Ευαγγέλιο υπάρχει και για έγγαμους και για άγαμους, και για μοναχούς και για μυγάδες. Λοιπόν, και παρακαλούσε η Μάρθα και έλεγε «Μυροφόρα μου, εσύ εκεί που σε έβαλε ο Χριστός εσένα, παρακάλεσε να με βάλεις στον ίδιο τόπο και εμένα». Το παρακάλεσε μια, το παρακάλεσε δυο, το παρακάλεσε τρεις και μία τον ημερό, λέει, ενώ ήταν στην κουζίνα και καθάριζε φασολάκι, ήταν τότε 80 ετών και υποψιάστηκε ότι μετά τα 80 αρχίζει το τέλος. Κάποια στιγμή θα φύγω, έστω και αν η γενιά μας πάνε 95 να κοιμηθούν. Λοιπόν, και άρχισε από τότε να προσεύχεται. «Μυροφόρα, σε παρακαλώ να πρεσβεύεις τον Χριστό, να με βάλεις στον ίδιο τόπο που είσαι και εσύ. Νιώθω ότι είσαι σε τόπο που δοξάζεσαι». Εμφανίζεται μέρα μεσημέρι, καθάριζε φασολάκι η Μάρθα και της λέει μέσα σε φως και φορούσε, λέει, κάτι ρούχα σιέλ, ασημένια. Η γιαγιά μου μια ζωή ήταν έτσι, σαν τις αδερφές εδώ, σαν τη χειρόντισσα, με δύο μαντίλια, επειδή τα χείρα από τα 35 της χρόνια. Και αξαφνιάστηκε η Μάρθα και της λέει «Μυροφόρα, μα πώς είσαι έτσι ντυμένη». «Αυτά είναι τα ρούχα μας εδώ», λέει της. «Και κόρη μου», λέει της, «επαρακάλεσες για μένα, όπως σου είπα». «Επαρακάλεσα, Μάρθα μου, πολύ θερμά για σένα, και μου είπε ο Κύριος ότι είναι αδύνατον». «Αδύνατον», λέει, «είναι αδύνατον, διότι εμένα με έβαλε πάρα πολύ ψηλά. Έχει και για σένα καλόν τόπον, εάν συνεχίσεις αυτόν τον αγώνα, αλλά τόσο ψηλά, μου είπε, να αποκλείεται». «Καλά, πού σε έβαλε εσένα», της είπε, «και είσαι τόσο ψηλά». «Ενά», της λέει, «εμένα με έβαλε μαζί με τις Παρθένες». «Κύριε», λέει, «σον», της λέει η Μάρθα, «γιατί εσύ ήσουν Παρθένα, έκαμε 4 παιδιά». Της λέει, «ξέρεις, στον ουρανόν Παρθενία δεν είναι αυτό που νομίζετε στη γη». Γι' αυτό επιστρέφω στα προηγούμενα που σας είπα. Πρέπει να έχουμε ικανότητα πολλαπλών αναγνώσεων. Και των πατερικών κειμένων, αλλά και αυτής της Αγίας Γραφής. «Εμέναν», της λέει, «από την ημέρα που έφυγε ο άντρας μου ο Θεοχάρης και ήμουν 35 χρονών κοπέλα με 4 παιδιά, τόσο επρόσεχα το νου μου», πάλι ο νους, «που δεν εσκέφτηκα τίποτε αμαρτωλό για να τον λερώσω, τον νου μου. Και μόλις επήγα μπροστά στο Χριστό, εχαμογέλασε και είπε, η Μυροφόρα
η μυροφόρα να πάει με τις Παρθένες, με τις σωσίες γυναίκες. Γι' αυτόν της λέει, δεν μπορείς να είσαι μαζί μας, αλλά ας συνεχίσεις τον αγώνα σου, έχει και για σένα καλόν τόπον ο Θεός, Μάρθα μου. Αυτό σας το λέω για να αντιληφθούμε ότι για να φτάσουμε να έχουμε η Αγιά Μυροφόρα, Άγιον Πορφύριο, Άγιον Ιάκωβον, Άγιον Παΐσιον και όλους αυτούς τους Αγίους του Θεού, παλαιούς και νέους, αυτοί κατά Κύριον λόγον, ανεξάρτητα που έζησαν, πώς έζησαν. Άλλοι εις τη βαθιά έρημο, άλλοι εν το μέσο του κόσμου, όπως μου έγραψε για τον Άγιον Πορφύριο ένας κριτικός αρχιμανδρίτης, ο Άγιος Πορφύριος μου λέει «Αγίασε στο γήπεδο του σατανά, στην Ομόνια». Και όμως τα κατάφερε και εξόρισε τον σατανά. Και προχθές που είδα όλον αυτόν τον κόσμο εις την αγιοκατάταξη του Αγίου Ιακώβου, εθυμήθηκα που μου έλεγε, του έλεγα «Γέροντα, άμα κοιμηθείτε, ποιος θα έρχεται εδώ, στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ? Κανένας δεν θα έρχεται. Τότε θα γίνει πραγματικό μοναστήρι. Τότε θα έχουμε ησυχία». Μου λέει, «Όταν κοιμηθώ, νεοφυτέ μου, εδώ θα γίνει της Ομόνιας». Της Ομόνιας, και δεν έλεγε τις εκφράσεις εύκολα ο Ιάκωβος. Ο Πορφύριος έλεγε, ναι. Ο Ιάκωβος ήταν έτσι πιο αριστοκρατικός. «Εδώ θα γίνει της Ομόνιας». Του λέω, «Της Ομόνιας?» Μου λέει, «Ναι, και γιατί θα έρχεται τόσος πολλής κόσμος?» «Θα έρχονται», μου λέει, «παιδί μου, για τον τάφο ενός χαζού». Εννοούσε τον δικό του τάφο. Και όταν είδα όλον εκείνον τον κόσμο, και λέω, «Άρα γέροντα, ως και εδώ ήσουν ακριβολόγος, πόσον ο κόσμος αναπαύεται σε αυτούς τους τάφους, που είναι ζωηφόροι τάφοι, γιατί μέσα έχει ανθρώπους οι οποίοι αγάπησαν το Πνεύμα του Άγιον, των ζωοποιών, και έγιναν ένικοι και έγιναν συγκάτοικοι με το Πνεύμα του Άγιον. Αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι επρόσεχαν τον νου τους. Και κάτι τελευταίο για τους πολύ νεοτέρους: μην ταυτίζομαι τον νου με τη λογική. Η ορθόδοξη ανθρωπολογία έχει άλλη ερμηνεία τι εστί νους. Διότι λέμε νους και κάνουμε έτσι. Όχι, εδώ είναι η λογική. Ο νους, όταν καθαριστεί, κατοικεί στην καρδία. Ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Όπου είναι η προσοχή μας, όπου εστιάζομαι την προσοχή μας, έχω ένα γιον της αδελφής μου, ασχολείται με τη φωτογραφία και μου λέει συνεχώς, «Θείε, φόκους». Και λέω, «Τι είναι το φόκους?» Και μου λέει, «Είναι εστίαση». Η Κύπρη είναι και λίγο υπερβολικά υπέρ της αγγλικής. Είναι απικιακά κατάλοιπα. Όπου εστιάζομαι τον νου μας, εκεί είναι και ο νους μας. Γι' αυτό να έχουμε έγνοια αυτόν τον νου συνεχώς να τον καθαρίζουμε και να θυμόμαστε αυτόν που λέει το απόδειπνο «και δόρισε ημίν γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών καρδία νύφουσα». Πλυντήριο δηλαδή. Ναι. Αυτό σημαίνει νύφουσα. Μου καθαρίζεται και ύπνον ελαφρών. Και ο ύπνος ελαφρός, όπως μου λέει ένας σύγχρονος διάδοχος του Αγίου Πορφυρίου που κρύβεται και δεν πρέπει να τον κάνουμε διάσημο, γιατί τώρα ακόμα να αφομοιώσουμε την αγιότητα Πορφυρίου και Ιακώβου και Ευμενίου και Παϊσίου, μακάρι να την αφομοιώσουμε και τότε θα φανερώσει ο Θεός και τους διαδόχους αυτών. Υπάρχουν οι διάδοχοι αυτών των Αγίων εν κρυπτό. Και να τους αφήσουμε, γιατί έρχονται τέτοια γεγονότα που έχουμε ανάγκη την κεκριμένη προσευχή αυτών των Αγίων. Και των Αγίων του ουρανού, που είναι πάμπολοι, νέφος,
αλλά και αυτών των επίγειων Αγίων ανθρώπων, οι οποίοι προσεύχονται για μας, όταν εμάς ο νους μας είναι αλλού. Αυτά ήθελα να πω, είναι σκόρπια, ανάκατα βιώματα, αισθήματα, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε στη διάθεσή σας. Ναι, για την τήρηση του νου, ένα δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοούμε, θα πείτε μια παραπάνω, και πόσο πολύ πρέπει να επιδιώκουμε την εξωτερική σχέση να αποφυγεί ερωτηματών που θα, εντάξει, θεωρητικά στην έρμο θα πρέπει να πάμε για να είμαστε καλύτεροι. Πού. Πόσο πολύ θα πρέπει να προσέχουμε τα εξωτερικά ερωτήματα και πώς να τα αντιμετωπίζουμε, που είναι... Ναι, ναι. Άκουσε, αυτά τα εξωτερικά ερεθίσματα είναι αναπόφευκτο ότι θα θολώνουν τον νου μας. Άνθρωποι είμαστε, σάρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες. Αυτά τα ερεθίσματα δεν πρέπει να τα φοβόμαστε και να μιλούμε μια γλώσσα περί καθαρότητος, χωρίς αγώνα για καθαρότητα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε αισθήσεις. Και οι αισθήσεις μας εστιάζονται σε ποικίλες εικόνες, φαντασίες, επιθυμίες, λογισμούς. Άλλα βγαίνουν από μέσα μας, όπως λέει το Ευαγγέλιο, να αναβαίνουν συνεχτής καρδίας, αλλά είναι εξωτερικά. Έρχονται απ' έξω μέσα μας. Όλα αυτά είναι το υλικό το οποίο πρέπει να το αξιοποιούμε για μετάνοια. Διαφορετικά, εάν έχουμε την αίσθηση ότι η ζωή μας όλη θα είναι μια καθαρότητα, αυτό είναι ήδη πλάνη. Οι Άγιοι που λέμε ότι αγίασαν, τι είναι? Είναι αμαρτωλοί άνθρωποι, μετανοημένοι όμως. Το επαναλαμβάνω, είναι αμαρτωλοί άνθρωποι, μετανοημένοι, που έμαθαν την τέχνη της μετανοίας. Αυτόν εξάλλου είναι το πρώτο στάδιο της αγιότητας, η κάθαρσης. Όταν λοιπόν έτσι αντιμετωπίζουμε τις επιθυμίες μας, οι οποίες επιθυμίες μας έχουν πολλαπλές, ξέρεις, αιτίες. Ο Άγιος Πορφύριος, που φαίνεται ότι είναι ανάμεσά μας και συνεχώς μας εμπνέει απόψε, έλεγε ότι το 30% του εαυτού μας είναι κληρονομικότητα. Δηλαδή δεν είναι καν αιτία ο δικός μας εαυτός. Αλλά την έχουμε τη κληρονομικότητα. Άρα και έχουμε και έναν 70%, το οποίο είναι το καθαρά δικό μας κομμάτι, που με τα χρόνια εδομήσαμε με αυτόν τον τρόπο το χαρακτήρα μας, την προσωπικότητά μας. Άρα είτε εκ της κληρονομικότητας, είτε από τα επίκτητα που αποκτήσαμε στη διάρκεια του βίου μας, αισθητήρια, επιθυμίες, λογισμούς, σκέψεις ανεβαίνουν, μόλις ανεβούν, αμέσως μετανιώνουμε. Βοηθά πάρα πολύ στη μετάνοια, διότι όταν λέμε νους που καθαρίζεται, στη μετάφραση αυτό σημαίνει κάθαρσης, μετάνοια σημαίνει. Βοηθά πάρα πολύ να διακρίνουμε ποια είναι τα ένα-δυο, το τονίζω τούτο, ένα-δυο κυρίαρχα πάθη του καθενός μας. Έχουμε μέσα μας όλους τους σπόρους όλων των παθών, αφού είμαι απόγονοι του Αδάμ. Όμως, κάποια, είτε λόγω κληρονομικότητας αμετανόητης, που δεν μετάνιωσα δηλαδή οι πρόγονοί μας, τα κληρονομούμε εμείς.
Αν εμετενόησαν οι πρόγονοι μας, εμείς το κληρονομούμε αποδυναμωμένον το πάθος τους. Ή και τελείως σε μικρή ενέργεια, εάν δεν εμετανιώσαν, γιατί ήταν αδίδακτοι ή ήταν τεμπέληδες ή δεν τους ενδιέφερε η εσωτερική ζωή του Αγίου Πνεύματος. Αυτή την ενέργεια αυτού του πάθους, του παππού σου, της γιαγιάς σου, της μάνας σου, του πατέρα σου, θα το κληρονομήσεις εσύ. Μεταβεβαιότητος. Όχι ως τιμωρία. Το έλεγαμε σε ένα μοναστήρι προψές που ήμουν, που λένε πολύ αμαρτία γονέων, παιδεύουση τέκνα. Αυτό είναι νόμος. Δεν το αποκηρύττω, το κηρύττω. Αλλά τι σημαίνει, να η ανάγνωση πάλι η πολλαπλή. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτό που δεν έκαμε ο παππούς σου και η γιαγιά σου, να το κάνει ο Χριστόδουλος. Να μετανοήσει ο Χριστόδουλος. Και μάλιστα ο άνθρωπος ο οποίος έχει εντοπίσει το κυρίαρχο πάθος μέσα του ποιον είναι και μάλιστα αν είναι από την κληρονομικότητα. Εγώ πιστεύω, συγγνώμη που λέω εγώ, ότι έναν από τα κυρίαρχα μας πάθη είναι τα κληρονομικά μας. Τα αμετανόητα των παππούδων μας, των γιαγιάδων μας, των προγόνων μας. Και αυτό είναι, επαναλαμβάνω, μια δεύτερη ή τρίτη ευκαιρία που παραχωρεί το Πνεύμα του Άγιον για να καθαριστούμε εμείς, να μην το κληρονομήσουν αυτά τα μικρά παιδιά ή να το κληρονομήσουν σε πολύ μικρές δόσεις και αν έχουμε επιμελημένη μετάνοια θα αρχίσουμε να προσευχόμαστε και για αυτούς που μας το έδωσαν το πάθος και θα τους σώσουμε και αυτούς. Άρα αντιλαμβάνεστε τι μεγάλη υπόθεση είναι ο νους του ανθρώπου. Εμάς η μάνα μου έκαμε, ξέρεις, αυτήν τη δουλειά. Εκαθόταν και αντί να μας λέει παραμυθάκια όταν μεγαλώσαμε, ξέρεις τι μας έλεγε? Μας έλεγε την κληρονομικότητά μας. Και την καλή, διότι δεν έχουμε μόνο αρνητική κληρονομικότητα, έχουμε και θετική. Και μου έλεγε, ξέρεις που είσαι φιλόξενος και διαχειτικός και είσαι και καλός αφηγητής, αυτόν μην περηφανεύεσαι, επήρες που ήταν πατέρας σου. Λοιπόν, το ότι έχεις μεγάλη πίστη, επήρες που τη γενιά μου, έλεγε. Δεν έλεγε από τον εαυτόν της. Όταν πήγα μια μέρα και της είπα μανά, μου λένε όλοι ότι είμαι καλός άνθρωπος, αλλά θυμώνω εύκολα και είμαι απότομος. Και πληγώνονται οι άνθρωποι από αυτό. Ο πατέρας μου ήταν πολύ γλυκής άνθρωπος. Εσύ δεν είσαι απότομη. Από ποιον επήρα? Και άκουσε η μάνα η ορθόδοξη που δεν πενεύεται αλλά αποκαλύπτεται τι μου είπε. Πήρε και έναν ύφος έτσι μεγαλοπρεπέστατο. Από μέναν επήρες αυτό. Της λέω εσύ είσαι απότομη? Ήμουν γιέ μου. Μέχρι τα 50 μου. Όταν έθαψα παιδί, όταν έθαψα άντρα, όταν επήραν το χωριό μου οι Τούρκοι, όταν ευτόχυνα, δεν είχα διάθεση να θυμώσω κανενός. Κανενός. Και για να παρηγορηθώ από όλα αυτά, έπεσα στην αγκαλιά του Θεού. Ενώ μόνος που θα με κρίνει και θα με παρηγορήσει και δεν θα επιβάλλω πλέον την άποψή μου σε κανέναν, παρά μόνο να ακούω τι λέει ο Θεός. Ο άνθρωπος που θυμώνει, μου λέει, και είναι απότομος, θέλει να επιβάλλει το θέλημά του στους άλλους. Και πάντοτε χάνει. Με το γλυκύν τρόπο είσαι πιο αποτελεσματικός. Ο δε πατέρ Κύριλλος έλεγε, του Οσίου Δαβίδ ο Κύριλλος, όσοι τον εγνωρίσετε, μου έλεγε, ρε όμοιρε, με το μέλι πιάνεις πιο πολλές μέλισσες. Πιο πολλές μύγες, με συγχωρείς. Με το μέλι πιάνεις πιο πολλές μύγες. Λοιπόν, στο λέω αυτό είναι σχέση με αυτό που με ρώτησες, αν θυμούμε καλά το ερώτημά σου, περί πώς αξιοποιούμε τα αισθήσεις μας. Οπωσδήποτε οι αισθήσεις θα κουβαλήσουν μέσα διάφορα και ποικίλα και τα πιο πολλά είναι αυτά που ικανοποιούν τα κυρίαρχα πάθη που έχουμε μέσα μας. Ένας που ζηλεύει, που το έχει το ύφασμα του να ζηλεύει.
ό,τι τροφοδοτεί τη ζήλια του θα εστιάζει την προσοχή του. Που σημαίνει τι, όπως είπαμε προηγουμένως, εστιάζει τον νου του. Λοιπόν, εάν έχει έλθει στο στάδιο της μετανοίας και το αγαπά και θέλει να καθαρίζει τον εαυτόν του και τον νου του, τι έχει να κάνει? Μόλις εγώ ζηλεύω της κυρίας Αθηνάς, αρχίζω και προσευχόμαι. Χριστέ μου, συγχώραμε που εζήλεψα της κυρίας Αθηνάς. Φώτισε τη γυναίκα, φώτισε και εμένα. Συγχώρησε τη γυναίκα, συγχώραμε και εμένα. Και έτσι και αυτήν ωφελώ, γιατί την εζήλεψα και την έβλαψα με τη ζήλια μου και τον εαυτό μου ωφελώ. Και τότε έρχεται μια αίσθηση ανακούφισης, παρηγορίας, ελευθερίας μέσα μας και αντιλαμβάνεσαι ότι εδέχτηκε τη μετάνοιά σου ο Θεός από αυτήν την ανακούφιση που αισθάνεσαι. Σκέψου αυτό να γίνεται 15 φορές την ημέρα. Θα έχεις 15 ευκαιρίες για να ανακουφιστείς από το Πνεύμα του Άγιου. Άρα αποκτά η εσωτερική ζωή του χριστιανού έναν ενδιαφέρον. Μου είπε κάποτε ένας μοντέρνος στην Κύπρο, δηλαδή έχει action, μου λέει, η ζωή. Δεν είναι κάτι το μονότονο. Και αυτόν το action, αυτήν τη δημιουργικότητα, το δίδει αυτή η εσωτερικότητα. Να παρακολουθώ την ενέργεια των παθών μου και να μετανοώ. Να μετανοώ. Και σχεδόν όλοι μας κρίνουμε ακαταπαύστος. Σκέψου σε κάθε κρίση να είχαμε γρήγορο νουν, που λέει το απόδειπνο, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσα, πλυντήριο δηλαδή που καθαρίζει, και αμέσως να ζητούσαμε, συγχώραμε Χριστέ μου, που έκρινα τη γερόντισαν τη φευρονία. Και αν την έβλαψα κι αυτή, συγχώρατη κι αυτή. Διότι πολλές φορές μια δική μας αρνητική ενέργεια μεταδίδεται στον άλλον και το αρνητικό γερνά αρνητικό, το κακό γερνά κακό, όπως και το καλό γερνά καλό. Άρα είναι πολύ ωραία υπόθεση τούτη. Νομίζω είναι η κυρίαρχη εργασία που έχουμε οι Ορθόδοξοι να κάνουμε. Και αν κάτι λείπει στις μέρες μας, είναι γιατί δεν διδάσκεται επαρκώς η μετάνοια. Αυτά που περιγράψαμε προηγουμένως. Και από εμάς τους αρχιερείς εις τους ιερείς και οι ιερείς εις τον λαό. Έτσι. Και αν κάτι ωφεληθήκαμε από αυτούς τους Αγίους, δεν ήταν τα διορατικά τους και τα προορατικά τους. Ήταν γιατί μας εβοήθησαν χωρίς κόμπλεξ, χωρίς να αισθανόμεθα μέσα μας ότι είμαστε και κάτι σπουδαίο, να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα του εαυτού μας και να προσευχόμαστε εν μετανοία να τον καθαρίζουμε. Επίσης κάτι που το έχω πει κι άλλοτε, ήρθα μια φορά εδώ στον Άγιο, τον Πορφύριο, και ήταν τότε που έπεσαν όλοι πάνω μου ότι εκτός από μοναχός να γίνω και παπάς. Εγώ είχα ένα δέος απέναντι στην ιεροσύνη. Δεν ήταν κάτι που επερνούσε από μέσα μου. Ενώ το σώμα μου είχε παπάδες και έχει μια σημασία, ξέρεις αυτό. Και λέω να πάω στον κύριο Πορφύριο να δω τι θα μου πει. Και μου λέει, δεν με ενθάρρυνε. Μου λέει, είναι δύσκολη η απόφαση αυτή. Για να δούμε, μου λέει, τι έχεις μέσα σου. Και έπιασε το χέρι μου, όπως το έπιανε έτσι. Και άρχισε να μου λέει, μα κάτι πράγματα. Μα κάτι πράγματα, παιδί μου. Εντράπηκα. Άλλαξα 7 χρώματα. Λέω, κύριε, λέει, στον Άγιος άνθρωπος ρωτά έτσι πράγματα. Έκαμες εκείνον, εσκέφτηκες τούτον, επεθύμησες το άλλο. Οι λογισμοί σου ποιοι είναι, τώρα ποιοι ήταν πριν. Και με λεπτομέρειες, φρικτά πράγματα. Αλλά μου έδωσε τόλμη το Άγιο Πνεύμα εκείνη την ώρα και είπα, θα ακολουθήσω το δρομολόγιο του Πορφύριου. Και απαντούσα. Και αισθανόμουν ότι αυτός ο άνθρωπος εκατέβηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά και στα πιο σκοτεινά σπήλαια
του εαυτού μου. Σε μία στιγμή αισθάνομαι ότι ευωδιάζει όλο το δωμάτιο. Αυτό είναι το δωμάτιο πάνω με το πετραχύλι. Αυτός το κατάλαβε. Και μου λέει, όχι τώρα που θα βγεις έξω να λες ότι ευωδιάζει ο Πορφύριος. Έχω κάτι λείψανα εδώ, μου λέει, ρε. Και όταν γίνεται καθαρή εξομολόγηση, πώς θα χαρούν τα λείψανα. Θα ευωδιάσουν. Ή στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα μυροβλίζουν. Και επειδή τώρα ετόλμησες, μου λέει, και κατέβηκες τα τελευταία στρώματα της βρώμικης ψυχής σου και μου το επέτρεψες αυτό, δεν το κάνω σε όλους, μου λέει, γιατί δεν το αντέχω. Πηγαίνω ως εκεί που αντέχω. Χειρότερος δεν είσαι, ούτε καλύτερος βέβαια, μου λέει. Αυτός είσαι και μπορείς να γίνεις παπάς. Σκέψου όμως αυτόν το ιδιοδρομολόγιο πρέπει να το κάνουμε και χωρίς την παρουσία, την ορατή του Πορφυρίου. Έτσι. Είπα πολλά. Ναι. Κάτι άλλο να θέλετε. Ναι, Γεμον, ναι. Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία η ομιλία σας. Στον επίλογό σας είπατε ότι θα έρθουν κάποια γεγονότα. Είπατε τέτοια γεγονότα που θα έρθουν. Το τελευταίο καιρό στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα παίζει πολύ το θέμα της Μακεδονίας. Εμείς αυτά τα γεγονότα που θα είναι συνταρακτικά, πώς πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να φοβόμαστε, πρέπει να ελπίζουμε, πρέπει να μας συμβουλεύσετε. Ο χριστιανός δεν φοβάται. Η τελεία αγάπη εξοβάζει το φόβο. Και δεν μας έστειλε ο Θεός αυτούς τους Αγίους για να φοβόμαστε. Αντίθετα, μας έστειλε όλους αυτούς τους Αγίους, κατά την ταπεινή μου άποψη, τεραστίων μεγεθών Άγιοι, όπως η πρώτη εκκλησία, τους τρεις ιεράρχες, τους μεγάλους Οσίους, Αντώνιον, Σάβαν και Θεοδόσιον, που εστήριξαν τον μοναχισμό αυτή. Η πρίκα του 20ου αιώνος, στον 21ο αιώνα, είναι οι Άγιοι τούτοι. Ταπεινά πιστεύω ότι και από αποκαλύψεις μερικών Αγίων ανθρώπων που με εμπιστεύονται και μου λένε ότι ζούμε σε πολύ πολύ οριακές στιγμές. Δεν είναι το μακεδονικό γέμου το πρόβλημα. Ούτε πρέπει να ερμηνεύουμε τα ερχόμενα γεγονότα ελληνοκεντρικά, όσο ο Θεός να ενδιαφέρεται μόνο για την Ελλάδα και για μας. Ο Θεός είναι Θεός των αιώνων. Των αιώνων. Ευλογημένη Βασιλεία, λέμε, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και για όλα τα έθνη και για τα σύμπαντα, τα οποία για μας είναι άγνωστα τα σύμπαντα. Λοιπόν, να σας πω δύο σημεία, τα οποία και εμένα μου εμπιστεύτηκαν άνθρωποι του Θεού. Το ένα σημείο που θα έχουμε εμείς οι φοβητσιάριδες χριστιανοί του αιώνος τούτου, είναι την πτώση του Ερντογάν. Τώρα τι πτώση θα είναι αυτή, δεν ξέρω. Θα είναι πολιτική, θα είναι βιολογική, δεν ξέρω. Αλλά θα πέσει ο άνθρωπος. Αυτό σπάσει από αλαζονία. Και πάνω υψώνε αυτόν, ταπεινωθήσετε. Έλεγα ότι μεγαλύτερη σύμμαχη του σύγχρονου αδύναμου ελληνισμού, σε εισαγωγικά αδύναμου, είναι οι Άγιοι μας, που προανάφερα, και ο Ερντογάν. Η αλαζονία του Ερντογάν. Άρα το ένα σημείο
το οποίο θα περιμένουμε ότι μετά αμέσως από αυτόν θα αναλάβουν άλλοι δυτικόφιλοι που δεν θα έχουν το όραμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πήγαινε γερόντισσα να ξεκουραστείς. Ναι, ναι, πήγαινε, ναι. Και τότε θα ξεκινήσουν τα λεγόμενα ελληνοτουρκικά, που δεν είναι του παρόντος να τα αναλύσουμε. Και δεν θα είναι πολύ έντονα για την Ελλάδα και την Κύπρο. Το δεύτερο γεγονός είναι ότι οι Εβραίοι, που είναι αυτοί που θα καθορίσουν την εξέλιξη των γεγονότων, ότι θα χτυπήσουν σε κάποια στιγμή την Περσία. Και τότε θα γίνει η αφορμή για τα μεγάλα γεγονότα, τα παγκόσμια. Εμείς γιατί να φοβόμαστε? Τώρα σου απάντησα με τα σημεία των καιρών που περιμένουμε να συμβούν για να γίνει η έναρξη, η σωρευτική έναρξη, η εντατική έναρξη των παγκοσμίων γεγονότων. Θα εκπλαγεί η ανθρωπότητα από αυτά που θα συμβούν. Και δεν θα είναι μόνο πολεμικά γεγονότα. Η Ιταλία είναι πιο μεγάλο γεγονός που αφορά το μέλλον μας περισσότερο από το μακεδονικό. Αυτό είναι, ο Άγιος Παΐσιος, θυμάστε τι έλεγε για τα Σκόπια. Είναι έναν ανύπαρκτο κράτος. Πιο πολύ λέει να έχουμε έγνοια για τις παραποτιές των Αλβανών παρά για το ανύπαρκτο κρατήδιο των Σκοπίων. Βεβαίως, άξιον και δίκαιον να διαμαρτυρόμεθα για την Μακεδονία και να μην δεχόμεθα αυτά τα ανήκουστα ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα και τα τι αυτά. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ιταλία είναι αποκαλυπτικό γεγονός. Εμείς χρόνια ξέραμε ότι η Ευρώπη θα διαλυθεί. Εμείς, η γενιά η δική μου, εγώ είμαι 56 χρονών, μεγαλώσαμε με το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης. Και περίπου περιμέναμε ότι η Ευρώπη θα είναι ο επίγειος παράδεισος. Άθελά μας είχαμε γίνει χιλιαστές δηλαδή. Άθελά μας. Διότι χιλιαστές αυτό λένε, για επίγειον παράδεισο. Και όμως, ο Άγιος Παΐσιος πολύ νωρίς είπε ότι η Ευρώπη θα διαλυθεί. Και φαίνεται αυτοί που θα διαλύσουν την Ευρώπη είναι αυτοί που την έστησαν. Η Ευρώπη, για όποιο ξέρει τα της γενέσεώς της, είναι με μια συνθήκη της Ρώμης που εξεκίνησε. Και τώρα η Ρώμη θα τη διαλύσει. Άρα, εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και δύο Ορθόδοξοι Έλληνες, ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μπορούμε να διαβάσουμε, πάλι είναι η πολλαπλή ανάγνωση που είπαμε προηγουμένως, να διαβάζουμε τα γεγονότα. Θα μου πεις πότε να τα διαβάζουμε? Εκεί που διασταυρώνονται, όπου λένε ότι που έχουμε θεολογία ορθόδοξη, όπου έχουμε συμφωνία πατέρων. Γι' αυτό και γίνονται και οι σύνοδοι. Όταν δεν υπάρχει συμφωνία των πατέρων μία συνόδου και μάλιστα η μία να συμφωνά με τις υπόλοιπες, τις προηγούμενες, τότε δεν είναι ορθόδοξο. Τώρα εμείς να παρακολουθούμε αυτά τα γεγονότα. Να έχουμε και μία μελέτη του προφητικού λόγου της Εκκλησίας και να έχουμε και μία ανέχνια ότι υπάρχουν και πολλοί ψευδοπροφήτες. Έναν είδος που από τον καιρό του Αγίου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου το Ευαγγέλιο μας επισημαίνει να προσέχουμε. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε να εξουθενώνουμε των προφητικών λόγων ενός Αγίου Παϊσίου, ενός Αγίου Κοσμάτου Ετωλού.
ενός Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης, της Αγίας Ματρόνας της λεγόμενης Αόμματης. Είχαμε εμείς λαϊκούς ανθρώπους αγιασμένους στην Κύπρο, που αυτά που ακούσαμε από τον Άγιον Παΐσιο τα έλεγαν από τη δεκαετία του 60, παρακαλώ. Αλλά δεν μπορώ εγώ να τα αγνώ. Πριν μερικές δύο μήνες εκείδευσα στο χωριό που μένω, που με πρόσφυγας επίσκοπος. Κυρία Αθηνά, έχει έρθει εκεί. Στην Ευρύχου, έναν άνθρωπο του Θεού, που το 64 είδε την Παναγία και του είπε στη Λιανέ, σε 10 χρόνια θα γίνει μεγάλο κακό στην Κύπρο. Και πρέπει να κάνεις αγρυπνία κάθε νύχτα. Από η ώρα 12 ως η ώρα 3. Και τι της απάντησε ο αφελής τότε και απλοϊκός Στυλιανός. Παναγία μου, αφού είναι να γίνει το κακό μου να γίνει, γιατί να χάσω τον ύπνο μου. Και ακούτε την Παναγία τι του είπε, που μας αφορά εμάς τώρα. Όχι μόνο να διαβάζουμε προφητείες, είτε διαδικτυακές, είτε πατερικές. Τι κάνουμε εμείς, ιδιαίτερως τις νυχτερινές μας ώρες. Έχουμε νυχτερινή ζωή ή έχουμε μόνο μια θρησκευτικότητα των ομιλιών και κάποιες αγρυπνιούλες, έλεγε ο Άγιος, Άγιος Παΐσιος, που καταντούν έναν ταβαντούρι. Έτσι έλεγε. Όταν δεν οδηγούν στη μετάνοια και στην έμπονη προσευχή και στη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Και Παναγία μου της λέει, γιατί να χάσω τον ύπνο μου, αφού θα γίνει το κακό που θα γίνει. Και τούτο απαντάει η Παναγία. Για να έρθει το κακό λιγότερο στη Λιανή. Ακούς. Να τι πρέπει να κάνουν τώρα οι χριστιανοί, αν είμαστε ορθόδοξοι πραγματικά. Να προσευχόμαστε όπως το Στυλιλίν, όπως το λέμε στην Κύπρο, το Στυλιανόν, τον Μιλωνά, ήταν Μιλωνάς. Και πήγαινε ο καημένος, ξεκίνησε το πρόγραμμα που του έβαλε η Παναγία. Έκαμνε μετάνοιες, αναβαίνει έναν κερί, εμνημόνευε όλους τους προέδρους για να έχουν φώτιση. Μετά άναβε δεύτερον κερί, άλλες μετάνοιες, εμνημόνευε όλους τους αρχιερείς. Μετά άλλον κερί εμνημόνευε όλους τους δασκάλους για να φωτίζουν τα παιδιά με γράμματα του Θεού. Τώρα όχι κεριά έπρεπε να ανάβει για δασκάλους και για πολιτικούς, έπρεπε να ανάβει λαμπάδες τρίμετρες. Ναι. Και αυτόν διαρκούσε 3 ώρες. Και το πρωί είναι αυτός ο άνθρωπος να ξυπνήσει, η ώρα 6, να πάει δουλειά στη Λευκωσία, σε δημόσια έργα παρακαλώ, που φτιάχνα δρόμους. Και τον είδε ο μάστρος του, ότι ο Στυλής έπεσε η απόδοση του. Και δεν ήταν ο παλιός ο δουλευτής. Του λέει, μα κύριε Στυλιανέ, σαν να μην δουλεύεις όπως παλιά. Του λέει, έχω μια νυχτερινή εργασία. Μα του λέει, μα πρέπει να έχουμε και ημερήσια εργασία. Η δουλειά σου που πιερώνεσαι εν τούτη. Ναι μάστρε, λέει του, αλλά εσύ δεν επιστρατεύτηκες. Δεν σε επιστράτευσε η Παναγία, εν εμένα που επιστράτευσε. Και του εξήγησε τι συνέβηκε. Και μόλις άκουσε ο μάστρος του, έκαμε πίσω και του λέει, Στυλιανέ μου, συνέχισε την νυχτερινή σου εργασία και ό,τι μπορείς κάμνε. Και θα περιμένω τα 10 χρόνια να δούμε να θα γίνουν αυτά που μας λες. Στα 10 χρόνια έγινε το πραξικόπημα και η εισβολή στην Κύπρο. Να πως εργάζονται οι άνθρωποι του Θεού. Μην πάθομαι σαν τους ανθρώπους της εποχής του Νόε, που ενώ έλεγε ότι έρχονται γεγονότα που θα πλημμυρίσει ο κόσμος όλος, εμείς να κλειστούμε σε μικρές θρησκευτικές ομάδες, ομαδούλες, μοναστηράκια, χωρίς να έχει μία ένταση η προσευχή μας. Νομίζω με αυτό το παράδειγμα περίπου απάντησα, περίπου, ναι. Ναι, αδερφέ μου. Ήθελα να ρωτήσω, πατιερώτατε, ναι, κατά πόσο το ορθόδοξο πνεύμα μπορεί να συμπορευτεί
αποκλείει το κοσμικό πνεύμα. Αν αυτά τα δύο πνεύματα είναι αντίθετα πνεύματα και το ένα αποκλείει το άλλο, υπάρχει δυνατότητα σε κάποιο σημείο και τα δύο να συγχωρευτούν. Εδώ ο Άγιος Πορφύριος ήταν ο πιο ειδικός να σου απαντήσει από όλους τους Αγίους. Γιατί το εννοώ, γιατί το λέω τούτο. Αν κάνω λάθος, αν μ' ακούει ο κύριος Αρβανίτης να με διορθώσει. Δεν σημαίνει επειδή είμαι επίσκοπος, είμαι και αλάθητος. Δεν είμαι πάπας. Του Αγίου Πορφυρίου του άρεσε να ακούει λαϊκά τραγούδια. Κοσμικά τραγούδια. Ήταν ο Άγιος Πορφύριος κανένας ρεμπέτσις. Εν ήταν. Αυτός τα αξιοποιούσε όμως. Και τι έλεγε. Κοίταξε ρε. Κοίταξε αυτός που έγραψε το τραγούδι. Ή αυτός που το τραγουδά το τραγούδι. Τι πόνο βγάζει. Για μια γυναίκα, για ένα σώμα που κάποτε θα μπει μέσα στον τάφο αυτό το σώμα. Εμείς βγάζουμε αυτόν τον πόνο, Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε αυτόν τον καημό, αυτόν το τέρτη που λένε οι Τούρκοι, δεν το βγάζω. Πάντοτε προσφέρομαι λίγον στον Θεό. Και μια μεγάλη αμαρτία έλεγε τον συγχρόνων Ορθοδόξων, μεγαλύτερη και από τα σαρκικά και την υπερηφάνεια, είναι η νοθρότης, η τεμπελιά. Λοιπόν, όλα αυτά ξεκινούσαν ακούγοντας ένα τραγούδι, κοσμικό. Άρα αυτούς τους ανθρώπους του Θεού, το κοσμικό γίγνεσθε. Τους ενέπνεε και έκαναν αναγωγήν, σαν ασανσέρ δηλαδή, το ανέβαζα προς το πνευματικό μέρος του βίου. Αλλά ξεκινούσαν από μια προϋπάρχουσα τρόπον την Αΐλη, που ήταν ένα κοσμικό τραγούδι, που ήταν ένας πίνακας. Α, τώρα θυμήθηκα, το Γέρονταν Ευμένιον. Αν διέβασες για το Γέρο Ευμένιον, το Σαριδά και το Λεπρό. Είχα μεγάλη ευλογία από τον Θεό, διότι κάμποσον καιρόν του έκλαια ότι με άφησε ορφανό στα 8 μου χρόνια και για να με κλειδοστομιάσει ο Χριστός και να μην μπορώ να απολογηθώ ενώπιόν του και να του παραπονεθώ, μου έστειλε 7 πατέρες. Κατάλαβες και τι πατέρες. Ένας από αυτούς ήταν ο γέρο Ευμένιος. Και άκουσε ότι θα πάω να δω τον γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, είχε ένρινη φωνή, «Νιάκο, ωραία περάσαμε μαζί στη Ρωσία, είχαμε πάει και στη Ρωσία. Δεν με παίρνεις μαζί σου και εμένα στο Έσεξ?» Που λέει, «Ο γέροντα να πάμε, είναι ευκαιρία επειδή έχεις και ανε πολύ ζάχαρο, να πάμε στη Harley Street για να δούμε τα μάτια σου». Πράγματι, τελικά τα μάτια του ετυφλώθηκαν στο τέλος της ζωής του. Και είχε τεράστια προβλήματα από το διαβήτη. Επήγαμε μία εβδομάδα, εμέναμε στο Έσσεξ. Έκαμε και ευχέλαιο εις το γέροντα Σοφρόνιο. Από ετοιμοθάνατος που ήταν ο Σοφρόνιος, εσηκώθηκε παρακαλώ και είπε εις τους πατέρες εκεί, «Μα βλέπω στην αυλή μας κάτι νέα παιδιά που ήρθαν. Ναι, είναι από την Κύπρο. Ναι, αλλά βλέπω και έναν Άγιον Παππούλη. Ποιος είναι αυτός?» Λέει, «Συνοδεύουν έναν κριτικό που λέγεται Ευμένιος. Πέστε του να έρθει να με διαβάσει». Κάτσε με μια εβδομάδα, καλά περάσαμε στο Έσσεξ. Έπρεπε να πάμε και μια εβδομάδα όμως στα κοσμικά, στα νοσοκομεία του κόσμου τούτου. Η Harley Street είναι ένας δρόμος όλων γιατρούς. Βρήκα τον πιο κατάλληλο. Τον επήραμε, τα νέα μας δεν ήταν καλά. Είπαμε τα μισά του γέροντα, τα άλλα μισά τα καταλάβαινε με το χάρισμα που είχε. Είχαμε διάφορα εξαίσια που θέλουμε 10 ομιλίες να τα καλύψουμε, δεν τα παραβλέπω. Αλλά έναν από αυτά τα αναγωγικά του κόσμου τούτου που τα οδηγούν οι άνθρωποι του Θεού
σε δόξαν Θεού, ήταν το εξής. Πού θα έπαιρνα εγώ έναν καλόγυρο, Άγιον. Και δεν είναι εύκολο να ζεις δίπλα από έναν Άγιο. Ξέρει τις επιθυμίες σου, ξέρει τους λογισμούς σου, είσαι γυμνός. Και ιδιαίτερος με τον γέρο Ευμένιον, είχε μια ιδιαιτερότητα που δεν την είχαν οι άλλοι Άγιοι. Απαγορευόταν να κρίνεις. Μα είναι τα μαρτύριο, ξέρεις. Και για μένα ειδικά. Για όλους. Για όλους μας, πράγματι. Είπα μια φορά, Άγιος άνθρωπος, ο γέρο Πορφύριος, ήταν ζωντανός τότε, επήγαινε να με φάει. Γιατί να λες ότι είναι Άγιος και να βάζεις πας τον άνθρωπο πειρασμό. Απαγορευόταν και η καλή κρίση. Οπότε σε μια στιγμή είπα, αμάν τούτη η Αγγλία καλέ μου, καταχνιά, ωραία η Αγγλία. Ωραία η καταχνιά. Αν έλεγε τι καύσωνας, ωραίος καύσωνας, ωραίος καύσωνας. Κατάλαβες. Όλα ήταν ωραία. Και ο ίδιος ήθελε να τα βλέπει ωραία. Οπότε να κατάλαβα πλέον εγώ τον τρόπο. Και προσπαθούσα έστω και μηχανικά, έστω και εικονικά, να πάω με αυτόν το σχήμα. Πού να πάρεις έναν τέτοιον Άγιον άνθρωπο καλόγυρο, σε μουσεία, αφού δεν έχει τίποτε άλλο το Λονδίνο. Το πήγαμε, αγαπητέ μου, στο Βρετανικό Μουσείο. Και εκεί μέσα είναι όλες οι κλοπές των αιώνων. Επήγαμε στην αίθουσα με τα Ελγίνια Μάρμαρα, τα δικά μας, τα ελληνικά. Λοιπόν, ο ένας που με συνόδευε, φίλος μου, πνευματικός άνθρωπος, μου λέει, πάμε να φύγουμε από εδώ. Του λέω, γιατί, δεν βλέπεις, μου λέει, ολόγυμνα τα αγάλματα. Θα αφήσουμε τον γέροντα εδώ, μου λέει, στα αυτά τα ολόγυμνα αγάλματα. Σιγά, του λέω, που θα σκανδαλιστεί ο Ευμένιος από τα γυμνά αγάλματα. Μου λέει, σκανδαλίζομαι εγώ. Επήγαινε, του λέω, δίπλα στα Αιγυπτιακά που είναι όλα ντυμένα. Και πήγε στα Αιγυπτιακά εκείνος. Άκου τώρα ένας Άγιος, παιδί μου. Επήγαμε σε έναν άγαλμα, ήταν γυμνού άντρα, ολόγυμνο. Και γύρω μας ξένοι, Εγγλέζοι, Γάλλοι, όλες οι φυλές του Ισραήλ. Ο γέρο Ευμένιος να το βλέπει από μπροστά. Κύριε Ελέησο, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Επήγαινε στο πλευρό, μα τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία, δόξα σε ο Θεός. Επήγαινε από πίσω, από τα οπίσθια, τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία. Του λέω, γέροντα, όλα ωραία τα βλέπεις. Ο άλλος του λέω, πήγε δίπλα, δέρετε, σκανδαλίζεται. Μου λέει, γιατί σκανδαλίζεται, κοίτα οι αρχαίοι πρόγονοί μας που δεν εγνώριζαν την ομορφιά του Χριστού. Τι ομορφιά έφτιαξα στα μάρμαρα. Αυτοί οι άνθρωποι, μου λέει, πώς μετά να μην γίνουν μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας και μητέρες. Όταν, μου λέει, τότε χωρίς Άγιο Πνεύμα εδόξασαν το ανθρώπινο σώμα τόσο πολύ. Ακούς, ακούς. Άρα το πρόβλημα εν ο νους μας. Επιστρέφουμε στον λόγο του Αγίου Αντωνίου και της μάνας μου, της Μηλιάς. Είναι ο νους μας, αγαπητέ. Το ζήτημα είναι πώς κάνουμε τον νου μας μετασχηματιστή που από τα κοσμικά να αναγάγεται συνεχώς στη δόξα του Θεού. Έτσι. Εγώ δεν πιστεύω ότι επέθανε ο Πορφύριος, ούτε ο Ιάκωβος, ούτε ο Παΐσιος, ούτε κανένας Άγιος πεθαίνει. Για να πούμε ότι ξέρεις, αυτή η ανάλυση, η ψυχανάλυση που μου έκαμε εμένα, ο Πορφύριος. Τώρα ποιος θα σου την κάνει εσένα. Να κάνεις, γε μου, μια γενική εξομολόγηση σε έναν προσευχόμενο ιερέα. Έτσι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Και είμαι βέβαιος, το Άγιο Πνεύμα είναι ζωντανόν και θα σου δώσει απαντήσεις. Και να πω και κάτι τελευταίο για να δείτε
όταν δεν είμαστε ορθολογιστές και είμαστε ανοιχτοί στο Άγιο Πνεύμα, ότι ενεργεί. Αυτές τις μέρες είμαι εδώ βασικά για την αγιοκατάταξη του Οσίου Πατρός ημών Ιακώβου. Δευτερευόντως, έχω κάποια προβλήματα υγείας και είπα να δω κανέναν καλό γιατρό εδώ. Λοιπόν, πήγαμε στην Εύβοια. Έγινε αγιοκατάταξη. Στο λέω αυτό το περιστατικό για να δεις πόσο ζωντανοί είναι αυτοί οι Άγιοι. Τέλειωσε. Λέω της κυρίας που μας φιλοξενεί. Σε παρακαλώ, της λέω, να μπω γρήγορα μέσα στο αυτοκίνητο να κάτσω, διότι με αυτές τις ομιλίες που κάνω έγινα διάσημος και πονώ τα πόδια μου, της λέω, να είμαι όρθιος και να θέλουν όλοι ευχή. Άμα κάτσω, όποιος σε πρόλαβε, ναι, πρόλαβε. Εντάξει, εντάξει. Και να πάμε, της λέω, καλύτερα κάτω στην Εδιψώ να μείνουμε και αύριο το πρωί να έρθουμε πίσω στο μοναστήρι να λειτουργήσουμε. Τι μου είπε ο Άγιος Χαλκίδος, έλα αύριο να κάνεις λειτουργία όπως τη θέλεις με τον Άγιο σου εδώ. Πράγμα που έκαναμε την επόμενη ημέρα. Λοιπόν, και επιστρέφαμε προς την Εδιψώ. Στο δρόμο ένας αστυνομικός μας έκοψε το δρομολόγιο. Να μην πάτε από το προς Εδιψώ, να πάτε μέσω Ροβιές, γιατί από εδώ θα περάσει ο Πατριάρχης. Αναβλογημένο, αλλάξαμε δρομολόγιο. Αυτό είναι σήμαινε 20-25 λεπτά καθυστέρησης. Πηγαίνουμε με νέο δρομολόγιο, μέσω Ροβιών. Εκεί που τέλειωναν οι Ροβιές, δεύτερο μπλοκ. Μας σταματούν άλλοι αστυνομικοί να περιμένετε να περάσει το αυτοκίνητο του Πατριάρχη. Μερικοί διαμαρτύροντο. Εμείς, αριστοκράτες, όντες, έβαλαμε το air condition και περιμέναμε. Εκείνη την ώρα έρχεται ένας κύριος μέσης ηλικίας, πιο νέος που μένα. Με βλέπει, με ξαναβλέπει έτσι περίεργα. Κατεβάζω το γυαλί, του λέω, με θες εμένα. Μου λέει, συγγνώμη, είσαι ο Πανιερότατος. Του λέω, ναι, ομόρφου, ναι. Και αρχίζει να κλαίει και να χτυπά το κεφάλι του πάνω στο αυτοκίνητο ψηλά. Του λέω, τι έπαθες, παιδάκι μου. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει, που σε έψαχνα. Του λέω, γιατί, επήγα εχθές στο ησυχαστήριο του Αγίου Πορφυρίου και γονάτισα εκεί, μου λέει, στο κρεβατάκι του. Και όπως σε προσευχόμουν να με φωτίσει πώς να ζήσω τη μετάνοια, αυτά που θέλεις εσύ και μπράβο σου που τα θέλεις, άκουα μέσα μου να πάσεις στο μόρφου να ξομολογηθείς και να κάνεις μια γενική εξομολόγηση. Και είπα του φίλου μου, να τον εδώ δίπλα. Φεύγομαι, πάμε στον Άγιον Ιάκωβο και μετά θα πάμε στην Κύπρο να βρω τον μόρφου να ξομολογηθούμε. Και τώρα σε βρίσκω εδώ. Καλά, του λέω, τούτο είναι φυσικό. Διότι πού θα πάει ο μόρφου, του λέω, να πάει στην αγιοκατάταξη του γεροντά του. Μου λέει, θα είσαι αύριο πάνω. Του λέω, ναι, θα είμαι για μια λειτουργία που θα κάνουμε. Και εκεί στη λειτουργία ήταν η ώρα του εξαψάλμου. Εγώ δεν μπορούσα να είμαι όρθιος. Είναι η ώρα που είμαστε όρθιοι στον εξάψαλμο. Πήγα εκεί στον τάφο του γέροντα να μνημονέψω ονόματα, να ξομολογηθώ τα δικά μου. Να σου έρχεται ο άνθρωπος αυτός. Κάθεται δίπλα μου. Λέω του γέρο Ιάκωβε, γέροντα, συγγνώμη, εν εν της μοίρας μας να μιλήσουμε. Θα τα πούμε στην Κύπρο και από εκεί ακούς. Λοιπόν, έκατσε δίπλα μου. Τελικά, τι ήταν αυτός ο άνθρωπος? Ήταν Κύπριος, δάσκαλος. Το 1974 έφυγε, επήγε στην Αυστραλία, επαντρεύτη μια γυναίκα, η οποία 25 χρόνια είναι κατάκητη. Έκαμε μαζί της 4 παιδιά, 4 κόρες παρακαλώ. Και μαζί με την Αγία Πεθεράντου, όπως την ονόμασε, κριτικιά στο γένος η Πεθερά, υπηρετούν μαζί οι δύο τους την άρρωστη γυναίκα του και έμαθε μέσα από αυτή τη δοκιμασία να προσεύχεται και από το YouTube, λέει, ακούει τις ομιλίες μας και καθοδηγείται και κατηχείται. Και μου λέει, έχει ευλογία αυτές οι ομιλίες να βάλουμε υπότιτλους
Αγγλικούς, διότι η νέα γενιά μου, λέει, των Ελλήνων, δεν καταλαβαίνει ούτε καν τα νεοελληνικά. Και δεν λέω να κάνεις, του λέω, τη μεταγλώτηση να είσαι δάσκαλος, αλλά να μας τα στέλνεις στη Μητρόπολη, γιατί υπάρχουν και θεολογικοί όροι που δεν θέλω να αλλοιωθούν εις βάρος της Ορθοδοξίας. Γιατί στα λέω αυτά? Αν μου λέει να κάνω μια γενική εξομολόγηση, είναι εδώ. Του λέω, η γενική εξομολόγηση θέλει ώρα και θέλει άνθρωπον προσευχόμενο. Εσύ δεν είσαι? Έτσι και έτσι, μου είπε ο Άγιος Πορφύριος. Του λέω, όχι, να πάσεις στον τάδε παπά, ήξερα έναν παπά στην Αυστραλία, και θα την κάνεις σε αυτό. Και εμάς, όποτε έρθεις στην Κύπρο, έλα να ξανασυναντηθούμε. Φτάνει ο παπάς να είναι γέ μου προσευχόμενος. Βλέπεις, ο Άγιος Πορφύριος ζει. Τον εκαθοδήγησε αυτό. Με βρήκε ενός εκθαύματος. Εγώ δεν εδέχτηκαν δε και καλά εκατόντα εκατόντων λόγων. Του είπα, πήγαινε στον άλλο. Και ο άλλος παπάς είναι. Πνεύμα Άγιον έχει. Δεν μονοπολούμε το Πνεύμα του Άγιου. Άρα μην αγωνιάτε. Κάθε παπάς είναι ένας κεκριμένος Πορφύριος. Ιάκωβος. Έχει Πνεύμα Άγιο. Εσείς ενεργοποιείτε μέσα σε εμάς η εμπιστοσύνη σας, η αγάπη που μας δείχνετε, ο σεβασμός που μας δείχνετε, ενεργοποιεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα σε εμάς. Εμείς είμαστε υπόχρεοι απέναντί σας. Διότι χωρίς να έχουμε τους κόπους Ιακώβου, Πορφυρίου και Παϊσίου, έχουμε την αγάπη αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό μην έχετε έγνοια. Ιδιαίτερως εσείς οι νεότεροι, που θα δούμε και όλα αυτά τα γεγονότα, τα προφητικά που είπαμε προηγουμένως, θα έχετε μεγάλη αίσθηση του Αγίου Πνεύματος και πολύ θαυμαστή παρουσία των Αγίων. Μην έχετε καθόλου αγωνία. Να έχετε μόνο έγνοια για τη μετάνοια μας. Συνεχώς να την ανανεώνουμε, να την γονιμοποιούμε. Όταν με πόνον το ζητούμε αυτό στην προσευχή μας, θα μας στείλει άνθρωπον ο Θεός. Όπως μου έστειλε εμένα τότε, θα μας στείλει κατά τον πόθο μας και την πονεμένη προσευχή μας, μας στέλνει και τους ανάλογους ανθρώπους. Έτσι είναι. Εγώ το ζήσα, εσείς γιατί να μην το ζήσετε αυτό το πράγμα? Θέλετε κάτι άλλο? Νομίζω είπαμε αρκετά. Να μην κουράζουμε εδώ και τους μεγαλυτέρους, και να μην γινόμαστε βαρετοί στους νεοτέρους. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ο Θεός να μας αξιώσει να έχουμε την πατρότητα αυτών των οσίων πατέρων και την μητρότητα επίσης των οσίων και Αγίων Μητέρων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.